Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο κέντρο της πόλης. Θέλω να επισκεφθώ 2-3 thrift store, να δω αν έχουν φέρει φόρμες, ζακέτες, φουτεράκια. Επί ευκαιρία να σας δείξω και τα μαγαζιά, πού βρίσκονται, πώς είναι απ' έξω για να μπορείτε να τα βρίσκετε πιο εύκολα. Διότι όπως σας έχω πει επανειλημμένως, δεν έχουν ονόματα αυτά τα μαγαζιά. Τα ονομάζουν είτε απλά outlet, είτε bazaar shop. Θα σας δείξω και τον αγαπημένο μου φούρνο, ο οποίος έχει πάντα κάτι vegan, πάντα όμως κάθε μέρα. Και θα βρεθώ με τις κολλητές μου να πιούμε καφέ. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Και πριν βγω από το σπίτι, πρέπει να πάρω τη βιταμίνη μου. Χρησιμοποιώ αυτές τις βιταμίνες. Λέγονται Multi-Multi από την Power of Nature. Είναι κατάλληλες για vegan και για όσους κάνουν διαλυματική νηστεία, διότι δεν έχουν ζάχαρη ή οτιδήποτε άλλο γλυκαντικό. Οπότε, παίρνουμε ενέργεια μέχρι να φάμε. Λοιπόν, έτοιμοι. Φύγαμε. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Πήρα ένα σάντουιτς με φαλάφελ και ταχυνότητα. Το μαγαζί λέγεται Στάχη. Οπότε αν πατήσετε στο Google θα το βρείτε εύκολα. Και φυσικά έναν vegan καπουτσίνο με ρόφημα αμυγδάλου. Όλοι εκείνοι περιμένουν να πάρουν άρωμα. Big sales on them big meals. Got a pocket full of coupons, we going on well. And you know I got them refills. Got my dimes and the... Λοιπόν, είμαστε Ερμού με Βενιζέλου. Το πρώτο thrift store είναι εδώ. Και έχει άλλο ένα ακριβώς από πίσω, σε εκείνο το δρόμο, στη Βενιζέλου. From the school, so I woke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck. Oh my god, shut the fuck up. I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches. But don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul. A long time, been a long time coming, hitting stop signs. Crossfaded till I'm cross-eyed. Lost my sense of who I was, who I am. It's the wrong guy. Thoughts gon' multiply, boss with it. Be a boss with it, cost with it. What this motherfucker. Μόλις έφτασα σπίτι και ήρθε η ώρα να σας δείξω τι βρήκα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το καινούριο καφέ που άνοιξε στην πόλη. Λέγεται Woods. Είναι στην Αριστοτέλους. Είναι 100% green packaging, δηλαδή δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον με τις συσκευασίες του και επίσης ο καφές είναι γευστικότατος. Η σημαντικότερη αγορά που έκανα σήμερα είναι το περιοδικό δρόμου σχεδία. Για όποιον δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το περιοδικό, σίγουρα θα έχετε δει όλοι στις μεγάλες πόλεις ανθρώπους με κόκκινη γυλαίκα να κάθονται και να πουλάνε το συγκεκριμένο περιοδικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι είτε άστεγοι, είτε άνεργοι. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά, δεν έχουν κάποιο εισόδημα, πολλές φορές δεν έχουν και πού να μείνουν. Έχουν βρει ένα τρόπο μέσω αυτού του περιοδικού να βγάζουν τίμια ένα μεροκάματο. Αυτό το περιοδικό κοστίζει 4 ευρώ. Βγαίνει κάθε μήνα και τα 2,5 ευρώ πάνε καθαρά στον άνθρωπο ο οποίος σου πουλάει αυτό το προϊδικό. Τώρα θα μου πεις, θα σωθεί με 2,5 ευρώ? Ναι, θα σωθεί, διότι αν δεν το στηρίξεις εσύ
αγοράζοντας αυτό το περιοδικό, αυτός ο άνθρωπος μπορεί είτε να ληστέψει, είτε να στραφεί στο εμπόριο να κάνει, είτε χίλια δύο πράγματα. 4 ευρώ δεν είναι τίποτα για έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει πραγματικά ανάγκη. Και ας συνεχίσουμε με τις αγορές που έκανα από το thrift store. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το αντιανεμικό jacket που βρήκα. Ό,τι πήρα σήμερα κόστιζε το καθένα 5 ευρώ. Είναι πολύ άνετο να το φοράς μετά την προπόνηση όταν υδρώνεις και θες να φτάσεις στο σπίτι σου χωρίς να αρρωστήσεις, είναι ό,τι πρέπει. Και μη σχολιάσει κανείς το λογότυπο της εταιρείας, διότι τα χρήματα που έδωσα για αυτό το jacket πάνε στον ιδιώτη που έχει το κατάστημα, όχι σε αυτή την εταιρεία, που όλοι ξέρουμε ότι είναι από τις χειρότερες που υπάρχουν. Συνεχίζουμε με τα αθλητικά παντελόνια που πήρα. Πήρα 3, δεν είναι και τα 3 για μένα. Πήρα αυτή τη φύλλα. Μόλις το είδα λέω εντάξει αυτό το παίρνω. Εμένα δεν μου κάνει αλλά θα το δώσω στο αγόρι μου, μου είναι λίγο μεγάλο. Τα κλασικά 90s αθλητικά κομμάτια. Πήρα αυτό το Adidas το οποίο το ερωτεύτηκα μόλις το είδα και πραγματικά παραξενεύομαι το πως βρίσκεται σε τόσο καλή κατάσταση, διότι αυτό το ύφασμα είναι πολύ ευαίσθητο, μπορεί να γροτζουνηθεί πολύ εύκολα. Πάλι μακρύ, έτσι έχει ένα ωραίο μπες χρωματάκι. Και εδώ στο πόδι έχει λάστιχο. Yeah, I wanna try myself inside the juice. Yeah, you know. Και το τελευταίο αθλητικό κομμάτι είναι ακόμη μια φόρμα Adidas. Απλή, λιτή και απέριτη. I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun comes. Και με αυτές τις τελευταίες αγορές έχει κλείσει το κομμάτι αθλητικά για μένα φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψωνίσω τίποτα άλλο αθλητικό, διότι δεν το χρειάζομαι. Είμαι κομπλέ. Η τελευταία αγορά που έκανα για σήμερα είναι αυτό το Wrangler jean. Το συγκεκριμένο jean με παραξένευσε λίγο, διότι οι τσέπες του είναι λίγο περίεργες. Αρχικά νόμιζα πως δεν είναι αυθεντικό, αλλά έχει όλες τις ετικέτες από μέσα. Οπότε αποκλείεται να μην είναι. Το σημερινό vlog έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και αφήστε μου ένα σχόλιο με το τι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!